Πριν απαντήσω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, σε όλες τις ερωτήσεις που έχετε να μου κάνετε, θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια, τουλάχιστον όπως τα σκέφτομαι εγώ αυτές τις μέρες. Οι συνεδριάσεις αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, της δικής σας Επιτροπής, διεξάγονται στη σκιά μιας ασύλληπτης τραγωδίας, της τραγωδίας των Τεμπών. Το πρώτο λοιπόν που αισθάνομαι την υποχρέωση να κάνω είναι να εκφράσω για ακόμη μία φορά δημόσια προς τις οικογένειες των θυμάτων και προς όλους τους επιζώντες τη βαθύτατη οδύνη μου. Ως γονέας, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σεβαστώ το πόνο τους. Ως πολιτικός όμως, αυτό που επιθυμώ να κάνω είναι να λάμψει η αλήθεια. Σήμερα, όπως ίσως γνωρίζετε, είναι η τρίτη φορά που παρουσιάζομαι ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε διαδικασίες που σχετίζονται με το τραγικό αυτό δυστύχημα. Και θα επαναλάβω ότι νιώθω σε απόλυτο βαθμό την υποχρέωση να έχουμε όλοι εδώ μέσα, αυτό που έχετε κι εσείς μάλλον εδώ μέσα, την υποχρέωση να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια, με υπευθυνότητα και κυρίως με σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Προσωπικά είμαι εδώ για να μιλήσω για όλα, όπως ακριβώς τα γνωρίζω ότι είναι και κυρίως με στοιχεία. Τόσο για τα όσα έχουν γίνει στους ελληνικούς σιδηροδρόμους στις τελευταίες δεκαετίες, όσο και ειδικότερα για το δυστύχημα των Τεμπών και τα αίτια του. Ό,τι έχω να πω, θα το πω κοιτώντας σας στα μάτια. Στα μάτια τα δικά σας που είστε βουλευτές αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Αλλά θα μου επιτρέψετε να κοιτάξω και στα μάτια όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες που θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Και να ξέρετε ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να ωραιοποιήσω αυτή την πραγματικότητα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν πρόκειται να αφήσω να αιωρούνται αναπάντητες και απόψεις οι οποίες είναι πλήρως ανυπόστατες. Και το κυριότερο, όσον με αφορά, δεν πρόκειται να τροφοδοτήσω μια στήρα πολιτική ή ακόμα χειρότερα μικροκομματική αντιπαράθεση πάνω από ένα τέτοιο θέμα. Είμαι εδώ από την πρώτη στιγμή. Δεν κρύφτηκα ποτέ, δεν έπαιξα θέατρο και ούτε σκοπεύω να το κάνω τώρα. Και λοιπόν θέλουμε την αλήθεια. Ναι λοιπόν στην αλήθεια, όχι όμως στη πολιτική καπηλεία. Η απάνθρωπη εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να έχει θέση σε αυτή την αίθουσα. Όπως γνωρίζετε, παραιτήθηκα από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών λίγες ώρες μετά το δυστύχημα. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή να κρυφτώ πίσω από ευθύνες άλλων. Παραιτήθηκα ενάντια στη πεπατημένη της πολιτικής πρακτικής στα δημόσια πράγματα της χώρας μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Έθεσα την παραίτησή μου αμέσως στην διάθεση του Πρωθυπουργού και θεώρησα ότι αυτή η πράξη ήταν μια πράξη αυτονόητη. Και ειλικρινά δεν με απασχόλησε ούτε λεπτό η μικρότητα ορισμένων πολιτικών αντιπάλων που την αμφισβήτησαν. Ενώ οι ίδιοι ουδέποτε, η αλήθεια είναι, είχαν δείξει ευθυξία να παραιτηθούν από οποιαδήποτε θέση και για οποιοδήποτε λόγο. Παρακολουθώ λοιπόν και εγώ με προσοχή όλες αυτές τις μέρες τις καταθέσεις που έχουν γίνει στην Επιτροπή σας. Ακούστηκαν, η αλήθεια είναι, πολλές απόψεις και δόθηκαν διάφορες πτυχές των γεγονότων. Δεν υπήρξε όμως ούτε ένας ειδικός, ούτε ένας άνθρωπος, από όσους γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο, το επαναλαμβάνω, ούτε ένας
που να αρνήθηκε ότι αν έστω και μία πλευρά είχε τηρήσει τις διαδικασίες του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, το δυστύχημα θα είχε αποτραπεί. Από εργαζόμενους και συνδικαλιστές, μέχρι στελέχη οργανισμών όλων των περιόδων, αλλά και της διοίκησης της ΡΑΣ. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι η δικαιοσύνη ήδη διερευνά την υπόθεση σε όλες τις διαστάσεις. Και πρόκειται για μια έρευνα που κρατά μεν αρκετά, αλλά όπως φαίνεται είναι και δυναμική, καθώς προστίθεται ολοένα και νέα στοιχεία. Να είστε βέβαιοι λοιπόν ότι κανείς μέσα σε αυτή την αίθουσα δεν επιθυμεί περισσότερη την πλήρη διελεύκανση αυτής της υπόθεσης από εμένα. Και το λέω αυτό πιστεύοντας ειλικρινά ότι περισσότεροι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης την αλήθεια θέλετε να μάθετε. Υπάρχουν σίγουρα και ορισμένοι που πριν αρχίσει η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να έχουν ήδη συντάξει τα πορίσματα εναντίον μου. Οι περισσότεροι όμως θέλω να πιστεύω και το πιστεύω ότι επιζητείτε κι εσείς αυτό που επιζητούν όλοι οι Έλληνες. Την αλήθεια. Να δούμε τι ακριβώς έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξέρετε όλο αυτό το καιρό έχω συζητήσει κι εγώ με εκατοντάδες συμπολίτες μου και κάποιοι με ρωτούν ευλόγως. Καλά, αν για όλα φταίνει οι άνθρωποι, τότε γιατί να φέρνουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες στο σιδηρόδρομο? Η απάντηση είναι πως όσο περισσότερο εξελίσσουμε τη τεχνολογία και χρησιμοποιούμε αυτή τη τεχνολογία, τόσο αναβαθμίζουμε τα επίπεδα ασφαλείας. Γι' αυτό άλλωστε και έδωσα την παράταση για να ολοκληρωθεί τελικά η περιβόητη Σύμβαση 717. Γι' αυτό ξεμπλέξαμε το γόρδιο δεσμό και επιλέξαμε να προχωρήσουν αυτά τα έργα παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες και τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτά τα συστήματα, θέλω να δηλώσω κάτι και να είμαι ξεκάθαρος. Σαφώς και θα συνέβαλαν στην αύξηση της ασφάλειας. Αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα απέτρεπαν το δυστύχημα. Γιατί και τα συστήματα αυτά ανθρώπους χρειάζονται για να τα χειρίζονται. Γιατί για να είναι ασφαλή τα τρένα, ακόμα πιο σημαντικό και από όλες τις τεχνολογίες είναι ένα. Να τηρείται ευλαβικά ο κανονισμός κυκλοφορίας. Αυτός ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας, σύμφωνα σχεδόν με όλους τους μάρτυρες που περάσαν από την Επιτροπή σας, παραβιάστηκε κατά συρροή το βράδυ εκείνο. Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Και τέτοιες παραβιάσεις του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας, καμία ολοκλήρωση της 717 δεν θα μπορούσε να υπερνικήσει. Πρέπει επιτέλους, κατά την προσωπική μου άποψη, να ακουστεί και αυτό. Γιατί ο ελληνικός λαός και ιδίως οι οικογένειες που τις έπληξε τόσο άδικα αυτή τη τραγωδία έχουν το δικαίωμα να τα γνωρίζουν αυτά. Είναι βεβαίως πολλά και επιμέρους τα θέματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κυρίως πολύ μεγάλη ευθύνη μας απέναντι σε όσους μας παρακολουθούν. Είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με ψυχραιμία, με σοβαρότητα και είναι χρέος μας και είναι χρέος δικό μου να μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καραμαλή. Θα ήθελα με 2-3 σύντομες ερωτήσεις για να περάσουμε στους εισηγητές μας. Να ξεκινήσουμε για να βάλουμε λίγο την συζήτηση σε μια ροή. Σε τι κατάσταση παραλάβατε, κύριε Καραμαλή, κύριε Υπουργέ, τους σιδηροδρόμους τον Ιούλιο του 2019, όπου αναλάβατε καθήκοντα, και κατόπιν σε ποιες ενέργειες προσωπικά προβήκατε για να βελτιώσετε την εικόνα του σιδηροδρόμου? Και θα ήθελα για να τα συντήξω λίγο, για να μην πάρω πολύ από το χρόνο, να μας πείτε και κάποια πράγματα σε δεύτερη φάση και για την επίμαχη 717 σύμβαση, για την οποία έχουμε ακούσει και τον κύριο Σπίρτζη. Και ερχόσαστε κι εσείς έτσι λίγο να μας διαφωτίσετε. Λοιπόν, να ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος πέρασε αρκετά χρόνια πλήρης από επένδυσης. Αυτό δεν το είπα μόνο εγώ, το είπανε και οι υπουργοί
που θητεύσανε τα προηγούμενα χρόνια. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε το 2019 θα προσπαθήσω να σας τα πω σε τίτλους και πολύ ευχαρίστως μετά, άμα θέλετε, να μπούμε και στις λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα είχαν να κάνουν, κύριε Πρόεδρε, με την υποστελέχωση. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των δραστικών μειώσεων προσωπικού από το 2010 και μετά. Αν δεν απατώμε, είναι ο νόμος 3891 του 2010, όπου εκεί πλέον χάνουμε το 50% του προσωπικού του ΟΣΕ. Αυτό επί ποιας υπουργίας είναι, ποια θητείας το 2010? Ο νόμος που ήταν 3891 του 2010, μιλάμε ότι ο νόμος αυτός ήταν ο νόμος, αν δεν απατώμε, επί υπουργίας του κυρίου Ρέπα. Ένα άλλο πρόβλημα που είχαμε ήταν ότι είχαμε έντονο ζήτημα με τη χαμηλή χρηματοδότηση. Αποτέλεσμα, αν θέλετε, και αυτό των μνημονιακών περικοπών. Αυτό που οδηγούσε νομοτελειακά, είτε μας αρέσει είτε όχι, στην χαμηλή χρηματοδότηση, η οποία δημιουργούσε προβλήματα στη συντήρηση του δικτύου. Επομένως, υποστελέχωση, επομένως χαμηλή χρηματοδότηση και επίσης ελλειπή συντήρηση του δικτύου. Πάνω σε όλα αυτά λοιπόν τώρα προσθέστε και μία κακώς και πολύ προβληματική ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ, που σας θυμίζω εδώ ότι έγινε με 45 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 5 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από αυτά που παίρνει η εταιρεία σε ετήσια βάση ως επιδότηση. Επίσης, αυτό το οποίο μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα και είμαι στη διάθεσή σας να το αναλύσω, κύριε Πρόεδρε, περισσότερο, είναι ότι τα σιδηροδρομικά έργα που ενώ είχαν συμβασιοποιηθεί χρόνια πριν ήταν ευαλτωμένα και είχαμε πολλά προβλήματα, ειδικά στην περιβόητη 717. Αυτή είναι συνοπτικά η κατάσταση του σιδηροδρόμου το 2019. Προχωράμε λοιπόν συντονισμένα σε συγκεκριμένες ενέργειες για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Μπορείτε να μου θυμίσετε τη δεύτερη ερώτηση, η πρώτη ερώτηση για να κάνεις πού βρισκόταν ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Και τι κάνατε για να βελτιώσετε την εικόνα και για την 717, γιατί είχαμε και τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος έχει εκθέσει τις δικές του απόψεις. Θα θέλαμε λίγο την πορεία της 717 και τις δικές σας ενέργειες. Πού την παραλάβατε, πού τη φτάσατε, πώς εξελίχθηκε. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομος και να τα κωδικοποιήσω, αν θέλετε. Και αν μπορείτε να μας πείτε και για την παράταση, και περνάμε στους εισηγητές μας, παρακαλώ, για να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να ενισχύσουμε το προσωπικό του ΟΣΕ. Όπως είπα και πριν, είχαμε παραλάβει μετά τον νόμο ΡΕΠΑ έναν αριθμό εργαζομένων στον ΟΣΕ που ήταν κατά 50% μειωμένος. Νέες προσλήψεις λόγω των μνημονίων δεν γινόντουσαν και λόγω των συνταξιδοτήσεων είχαμε το πολύ λυπηρό φαινόμενο να οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο ολοένα και να μειώνονται και να μην αντικαθιστούνται. Και μάλιστα ειδικότητες που ήταν εξαιρετικά σημαντικές για το σιδηρόδρομο. Θα σας έλεγα, και αυτό θα σας το αποδείξω καταθέτοντάς σας στα πρακτικά όλα τα στοιχεία, ότι η πορεία, αν θέλετε κύριε Πρόεδρε, μείωσης του προσωπικού στον ΟΣΕ ανακόπτηκε επί της ουσίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τόσο το 2022 όσο και το 2023 προχωρήσαμε σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που δεν είχε γίνει για πάνω από μία δεκαετία. Δεν σταματήσαμε εκεί, διότι όλοι γνωρίζουμε σε αυτήν την αίθουσα ότι είναι διαφανέστατες οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ αλλά χρονοβόρες. Και εμείς βρισκόμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Επομένως, μετά από πρόταση και του ΟΣΕ και των συνδικαλιστών, αποφασίσαμε να πάρουμε 210 υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Πράγμα το οποίο, στην ουσία θα σας έλεγα, ότι κράτησε το σιδηρόδρομο σε λειτουργία. Και αυτό δεν το είπα εγώ,
Το είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, εδώ, στην Επιτροπή σας. Άρα το σύνολο των ανθρώπων που προσλάβαμε ήταν 427 νέες θέσεις εργασίας. Δεύτερον, όπως σας είπα και πριν, αυξήσαμε τη χρηματοδότηση του ΟΣΕ κατά 66% και το πήγαμε στα 75 εκατομμύρια. Και τρίτον, στην ουσία κάναμε κάτι το οποίο δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Επιβάλαμε στη Τρένοσε υποχρεώσεις προς όφελος του ελληνικού δημοσίου. Στους Ιταλούς δηλαδή λέτε. Βεβαίως. Ναι. Γιατί οι Ιταλοί είχαν πάρει έναν οργανισμό με 45 εκατομμύρια, είχαν δεχθεί ότι επί 5 χρόνια θα παίρνουν τις λεγόμενες ΙΔΗ που είναι 50 εκατομμύρια. Επί της ουσίας δηλαδή αγοράσανε μια εταιρεία με 5 εκατομμύρια λιγότερο από τα λεφτά που τους δίνει το ελληνικό δημόσιο. Τα οποία συνέχιζε να τα δίνει το ελληνικό δημόσιο βάσει της συμφωνίας. Τι κάναμε λοιπόν, και όχι μόνο έκανε αυτό, και να σας πω και κάτι άλλο, δεν κατηγορώ την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι βρισκόμασταν κάτω από απίστευτες μνημονιακές πιέσεις. Αυτό που κατηγορώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή εκείνη είναι ότι όταν η κυβέρνηση Σαμαρά συζητούσε να πωλήσει, η κυβέρνηση Βενιζέλου, Σαμαρά Βενιζέλου, να πωλήσει τον ΟΣΕ 300 εκατομμύρια, τότε βγαίνανε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάγανε για ξεπούλημα. Και έρχονται κάποια χρόνια μετά και κάνουν το πραγματικό ξεπούλημα. Και προσέξτε κύριε Πρόεδρε, δεν κάνουν μόνο αυτό, αλλά στην ουσία χαρίζουν 692 εκατομμύρια χρέη προς το δημόσιο και στη συνέχεια κάνουν τη μεταβίβαση με τα 45 εκατομμύρια. Εμείς λοιπόν το 2022 ερχόμαστε και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Λέμε για πρώτη φορά ότι η Τρένοσε πρέπει να επιβεβαιώνει τα δρομολόγια που κάνει για να παίρνει τις επιδοτήσεις. Να υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός, όχι Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Είσαι πλέον ιδιωτική εταιρεία Τρένοσε. Δεν είσαι κρατική εταιρεία. Επομένως πρέπει τα δρομολόγια που κάνεις να πιστοποιούνται και να πληρώνονται. Και επίσης τους αναγκάσαμε να κάνουν, και θα αναφερθώ για να μην τρώω το χρόνο σας αν έχω την ευκαιρία μετά σε αυτό σε κάποια ερώτηση, τους αναγκάσαμε να κάνουν σειρά επενδύσεων και τους αναγκάσαμε να κάνουν το εξής που δεν έχει γίνει ποτέ. Να έχει το δημόσιο, ακούστε, 20% συμμετοχή επί των κερδών. Επομένως προσπαθήσαμε με τα εργαλεία που είχαμε να διορθώσουμε μία κακώς κείμενη ιδιωτικοποίηση. Επίσης αυτό που κάναμε ήταν, κύριε Πρόεδρε, να ενσωματώσουμε το λεγόμενο τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι πέρασε ο νόμος 4633, όπου στην ουσία δώσαμε ουσιαστικό ρόλο στη ΡΑΣ. Η ΡΑΣ μέχρι το 2019 στην ουσία υπολειτουργούσε. Περάσαμε λοιπόν αυτή την νομοθετική ρύθμιση που ήταν υποχρέωσή μας και ήταν υποχρέωσή μας να την ενσωματώσουμε γιατί ήταν οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης κάναμε και κάτι άλλο και με αυτό κλείνω. Με το νόμο 5014 του 2023 ιδρύσαμε τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Γιατί ενώ υπήρχε στα χαρτιά μία επιτροπή που διερευνούσε σιδηροδρομικά ατυχήματα, στην ουσία ποτέ δεν είχε λειτουργήσει. Απόδειξη τούτου είναι ότι στο τραγικό δυστύχημα στο Άδενδρο, που και εκεί χάθηκαν ζωές, η διερεύνηση έγινε από τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train. Σήμερα που μιλάμε, η διερεύνηση γίνεται από αυτόν που πρέπει να την κάνει. Από αυτόν που είναι θεσμοθετικά κατοχυρωμένος να την κάνει και να την παραδώσει εκεί που πρέπει. Για την 717, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να σας πω με δύο λόγια. Επιγραμματικά, ούτως ή άλλως θα ρωτήσουν, είμαι βέβαιος, και νομίζω, οι συνάδελφοι, για να πάμε και στους συνάδελφους. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε, γιατί έχουν έρθει αρκετοί υπουργοί και σας έχουν πει από πόσες δυσκολίες πέρασε αυτή η σύμβαση. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να καταλάβουμε ότι επί χρόνια η Ελλάδα έπαιρνε χρήματα για συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, τα οποία όμως ποτέ δεν μπορούσε να θέσει σε λειτουργία συνολικά.
Θα σας πω μόνο ένα νούμερο, το οποίο νομίζω ότι είναι κοφαντικό. Από το 1985 ως το 2001, και όλα αυτά τα στοιχεία τα έχω καταθέσει και στη διαδικασία της προανακριτικής πριν από λίγους μήνες, και θα τα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, και εδώ όλα μαζί στο τέλος της μαρτυρίας μου. Από το 85 λοιπόν μέχρι το 2001 η χώρα μας είχε πάρει πάνω από 240 εκατομμύρια ευρώ για συστήματα που ποτέ δεν λειτουργήσανε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σταθούμε ένα λεπτό και να το καταλάβουμε. Επομένως, η 717, η οποία ο σχεδιασμός της ξεκίνησε το 2012, ένα πολύ δύσκολο έργο ανάταξης όλων αυτών των συστημάτων, και μετά θα μπορώ να σας εξηγήσω, αν θέλετε, τι είναι όλα αυτά τα συστήματα για τα οποία μιλάμε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση. Και όλα αυτά τα συστήματα σε πόσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά λειτουργούν σήμερα. Ποια είναι η υποχρέωση του κράτους μέλους να τα έχει αυτά τα συστήματα. Σε ποιες σιδηροδρομικές γραμμές πρέπει να τα έχει. Ποιο είναι η ημερομηνία ορόσημο που όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν. Γιατί νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε πολλές απορίες. Η 717 λοιπόν κάνει 3 χρόνια να σχεδιαστεί, δημοπρατείται, έρχεται αμέσως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προσπαθεί να την προχωρήσει, τη σύμβαση, την προχωράει μέχρι το 2016, αλλά δίνει πάρα πολλές παρατάσεις. Και δίνει και συμπληρωματική σύμβαση, 13,3 εκατομμύρια ευρώ. Και ενώ έχει πάρει τον έλεγχο και την έγκριση, και πολύ καλά έκανε, ως όφιλε του ελεγκτικού συνεδρίου, για να ξεκινήσει επιτέλους η εκτέλεση αυτής της συμπληρωματικής σύμβασης, επειδή υπήρξαν καταγγελίες, σταματάει όλη αυτή τη διαδικασία και έχουμε πλέον ανεξάρτητους μηχανισμούς, όπως την ΕΔΕΛ, όπως την ελληνική δικαιοσύνη, που έρχονται να δούνε ποια είναι τα προβλήματα. Επομένως, η σύμβαση προχωράει μέχρι το 2016, έχουν δοθεί πάρα πολλές παρατάσεις, 6 παρατάσεις, και το κυριότερο, το οποίο το είπανε και άλλοι εδώ, οι παρατάσεις αυτές δόθηκαν με υπαιτιότητα, αναγνωρίζοντας μάλλον, για να είμαι πιο σαφής, υπαιτιότητα του ελληνικού δημοσίου. Αυτό ήταν ένα αρκετά προβληματικό στοιχείο. Διότι και οι παρατάσεις που δώσανε μετά οι κυβερνήσεις του 2019 και μετά, στην ουσία είχαν αυτό το πρόβλημα. Ότι το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή η ΕΡΓΟΣΕ, που είναι εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, είχε δεχθεί επί της ουσίας ότι αυτή ευθύνεται, ή μάλλον ότι και αυτή ευθύνεται για τις καθυστερήσεις. Που σημαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι σε όποιο δικαστήριο και αν πηγαίναν διοικητικό, για να πάρουν χρήματα και αποζημιώσεις που ζητούσαν, αυτά θα ήταν πολλαπλά. Τα έχουμε δει πολλές φορές αυτά να γίνονται. Επομένως, εμείς προσπαθήσαμε να ξεμπλοκάρουμε αυτή τη διαδικασία και το αποτέλεσμα ήταν, μετά από τα 1000 κύματα, διότι έπρεπε να επαναυποβάλουμε και να περιμένουμε όλες τις τα πορίσματα. Έπρεπε να περιμένουμε και αυτά τα οποία είπε ο οικονομικός εισαγγελέας, ο οποίος αρχιοθέτησε όλες τις καταγγελίες. Έπρεπε λοιπόν να πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο, να επαναυποβάλουμε και τελικά το έργο να ξαναεκινήσει, και τελικά το έργο αυτό, και σας έχουν παραδοθεί τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2023. Ποιο έργο? Όχι το GSMR, όχι το ETCS, μόνο το έργο που αφορά την 717, που όπως γνωρίζετε ήταν το έργο που είχε να κάνει με την σηματοδότηση και τη τηλεδιοίκηση.